Όχι, γιατί μια φορά μόνο ήθελα να δίνω τον Γεωργίου. Μια φορά μα τον είχα τον πλάκωνα, γιατί. Σαντάτη λέει. Ποιον, ναι. Θα τον πλαχώ στις Μπουνιές, γιατί όμως. Γιατί. Μου λέει ο Καραταφέρης, θέλω να βγεις στην εκπομπή του Γεωργίου, να βγαίνεις ένα τέταρτο και να φεύγεις. Να λες και να του πάω το τώρα και να φεύγεις. Ωραία. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Θα πας εκεί, θα σε σπιτάρει ώρα εκεί, αρχηγός αυτός, ωραία. Πάω κάθομαι, εγώ περιμένω να βγω. Το λέω τον άλλο, τον πρωτόγωνο, τον Νικολίτη, λέω αυτοί δεν μας φωνάζουν από κάτω. Δεν παίρνεις κανένα τηλέφωνο, όχι, θα σε να μας φωνάξουν. Περνάει 10 λεπτά, λέω αυτοί δεν τους βλέπω ζωηρούς από κάτω. Δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο να τους... Παίρνει τηλέφωνο, λέω ο κύριος Γεωργίου, δεν θέλει να βγει ο κύριος αυτό. Λέω βρε μαλάκα του. Έτσι ακριβώς. Κάνει γιόλι. Λοιπόν, τι με κουβαλάς 38 χρονών άνθρωπο, 39, αν κοροϊδέψεις. Δεν θέλεις να κάνεις, πες δεν μπορώ, δεν γουστάρω, πώς φύγω. Πέρα με αυτόν τον Νικολίτη δεν μπορώ. Τι να πω, από πίσω να του τη φέρω, δεν είμαι τέτοιος. Και μια φορά μόνο τσακώθηκε στα 10 χρόνια, στα μια φορά, σε αυτή την περίπτωση. Εγώ λέω ότι θα βγει Ευρώπη η ίδια ομάδα. Καλά, εσύ μπορεί να πεις ότι θα πάει και στο Champions League. Χωρίς μεταγραφές θα βγει Ευρώπη. Φωνάζει, αυτή ομάδα. Καλά, ρε φίλε. Γιατί οι ομάδες αυτές που είδαμε σήμερα, ο Ηρακλάκος και ο άλλος, το Γάλλο, ποιο ήταν, Ιωνικός, είναι ομάδες αυτές. Είναι αυτές ομάδες τώρα που παίζουν μπάλα. Όχι, είσαι εσύ ομάδα. Δεν μπορεί να βγει ο Άσμα. Είσαι εσύ ομάδα, ομάδα. Άσε με τώρα. Αυτό. Και μετά... όχι από την συνέχεια. Okay. Αυτό δεν μου λέει κάτι. Όχι, δεν μου λέει κάτι. Είπες ότι τον έκραξα και τον είπα ότι στηρίζω και τον στηρίζω Αγοράκης. Ναι. Βάλτο αυτό. Βάλτο. Το βάλω. Βάλτο. Βάλτο. Απ' την αρχή βάλτο. Να κάνω τον Μπεκί. Λοιπόν, το καταλαβαίνω. Αυτό είπες, να κάνω τον Μπεκί. Λόγος Αγοράκη. Άσε, εσύ το λες αυτό. Αυτό το λες εσύ. Αφού ακούστηκε. Σε όρεκα ακούστηκε. Άσε μας ρε Μάριε τώρα. Με τρελαίνεις τώρα. Άντε με τρελαίνεις τώρα. Άντε μα μα. Σε κάτι να στέλνεις τώρα. Βάλτο. Εντάξει. Σταμάτα ρε. Βάλτο ξανά την αρχή. Δεν μιλά κανένα. Ακούστηκε. Και ξέρεις και το όνομά του. Σύμβουλο. Ο οποίος έχει το ίδιο. Μη μιλάτε ρε. Μη μιλάτε ρε. Σταμάτα. Ο οποίος έχει χάσει ένα δικό του ποτάμι με την Πορτογαλία. Αμάτι. Φέρνει 600.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό να το κουστάρω. Αλλά είμαι υποχρεωμένος. Είμαι υποχρεωμένος. Του είναι τη στιγμή να κάνω τον πικί. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε ένας προπονητής που βγαίνει και λέει. Εντάξει. Όχι, άλλο, άστα να ακούσουμε. Τελείωσε αυτό. Τι, του Μπεκί. Ναι, του Μπεκί. Για ποιο λόγο να κάνω του Μπεκί. Εσύ θα μου πεις. Για ποιο λόγο να κάνω του Μπεκί. Λόγω σαν Μπεκί. Τι θέλει να μας πει το μήνυμα αυτό, να μας καταλάβω. Εσύ άκουσες κανένα όνομα Ζαγοράκη. Είμαι υποχρεωμένος. Άσου, ναι. Να κάνω του Μπεκί. Ναι, άκουσες γιατί. Είπα εγώ γιατί του στείλει Ζαγοράκη. Όχι, γιατί. Αυτό ισχυρίζεται ο φίλος. Του Μπεκί γιατί έκανε. Αυτό ισχυρίζεται ο φίλος. Γιατί ρε φίλε δεν είχα καλύτερο εκείνη τη στιγμή. Αυτό έπρεπε να υποστηρίξω. Γιατί σημαίνει το εδώ. Γιατί δεν να κάνω. Να διώξουμε τον Σάντος. Και ποιος θα ερχόταν. Ναι, αλλά δεν πάει προπονητή. Σωστό. Αν θυμάστε εκείνη την εποχή, ναι. Αν έπρεπε να φύγει ο Σάντος, έπρεπε να πάρει και 600.000 δραχμές. 600.000 ευρώ. Ναι, το θυμάμαι. Έτσι. Έβλεπα. Εσύ τι θα έκαμες. Τι θα έκαμε, ναι. Δεν λέω ότι είμαι εναντίον σου. Τι θα έκαμε εσύ. Ρε αγράμματε, εσύ που στέλνεις το με το ηχογράφημα. Εγώ πρέπει να σου πω, φίλε, ότι είσαι βατός, δεν ξέρω εγώ ποιον, και στην πέδα. Αυτό είναι ο κόσμος. Και κάτι άλλο, δεν απέδειξες αυτό που με κατηγόρησες. Ας τον κόσμο. Και μην μου τη λες εμένα, μη σου κάτσω ρε καρδιά, την καράφη. Ωραία, άμα φας ένα κλότσο, μια εβδομάδα στα χέπα θα πας. Παλιό λουμπίνα. Πώς έτσι ρε μαλάκα να το πουλε, είδες με το μονίκι της μάνας σου είσαι. Ότι ο πατέρας μου χωρίς Viagra μπορεί να την ξεσκίσει τη δική σου τη μάνα στα 69 του. Θες να το γνωρίσει η μάνα στον πατέρα μου, να τον έχει. Μην είναι σταμάτα, λέγε ναι. Στο οποίο μπαίνει ο παδός του Ηρακλή, ναι. Πάει στον πάγκο του Ηρακλή και βρίσκει τους παίχτες. Ε. Και κάποιος από εκείνο το γκρουπάκι το ωραίο στην κρατική, ναι. Λέει ο εισαγγελέας πρέπει να δει το συγκεκριμένο βίντεο. Και να κάνει ότι επιτάσσει ο νόμος. Γιατί να δείξει το βίντεο, ο εισαγγελέας. Σηκώνεται ένα παίκτη, του τραβάει εδώ ανάμεσα μια στα μάτια τον Ηρακλειδέα, τον φίλαθρο μου. Άλλο αυτό. Τι λες, άρα ρε. Θα είμαι εγώ στο πάγκο, θα δίνω τη μάχη μου και θα έρθει άλλος ο παπαγλαμάς να μου πει θα του την κάτσω εδώ, τι να τον κάνω. Πλάκα εκεί. Κάτσε λέω τώρα. Ρε κροτσίνη, θα φάει μια στα κάτω, θα του έρθει ο ουρανός σου φαντήλ. Τι λες, άρα ρε. Πλάκα έχεις ρε. Ποιος εισαγγελέας ρε. Θα τολμήσει να μπει στον πάγκο μου εμένα, να είμαι προπονητής και με βρίσει. Το λέμε το πιασάντε ρε, φύγει από εδώ. Περιμένω στη φύλακα. Πλάκα έχετε ρε. Μα τι είστε εσείς. Θα του την κάτσω, μου θα τον αφήσω. Πλάκα έχεις. Πάντως οι γάβροι... Τι είναι αυτή, πολύ φλόρεψαμε ρε. Οι γάβροι, θέλω τον Πάουκ να το δούμε δύο φορές μπροστά, να παίξει επιθετικά. Άντε δούμε. Τελείωσε, στο κάτω κάτω δεν έχεις να χάσει τίποτα. Θα βάλει δύο γκολ, άλλος ναι. Δεν έχεις να χάσει τίποτα. Λέγε. Καλησπέρα. Γεια χαρά φίλε. Ο Νιουκάφλι είμαι. Ο Λουκάς είσαι. Ο Νιουκάφλι. Ο Νιουκάφλι, εγώ είμαι, ναι. Καλό μήνα.
Και θα ήθελα να αναφερθώ για τα. Έχω μισό λεπτό, εσύ που στέλνει το μήνυμα. Έχω ένα πυρούνι από την κουζίνα που τη γυναίκα μου. Άμα σου μπει από μπροστά, θα σου βγει από την ραχοκοκαλιά, θα σου βγει. Μην τολμήσει να έρθει. Και 2,98 ώρα. Καλά που δεν βλέπει τα μηνύματα, ναι. Ρατό. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, ναι, λέγε. Παρακάτω. Παρακάτω, μην μας κάνεις κοιλιά, λέω. Τον άλλον το δίπλα. Καταρχήν σε όλο το μάτς, εντάξει, ο παλέα που του έκατσε στην αρχή, όλα καλά, εντάξει. Και για όλα καλά, όλα αρθυρά, παρακάτω, πες με. Πες με, σου πουτσάς. Αγάμι σου, ρε βλάκα. Με τη γιαγιά σου, φίλε. Γιατί... Αφού τον ακούζε, φάνηκε ότι είναι καραγκιόζης ο άνθρωπος τώρα. Αφού τον ακούζει, δεν κόβει. Φάνηκε ότι είναι... Κάτι τέτοιο σαν και εσένα με τον Λόμβα, μας κάνουν σκετσάκια στην Αθήνα. Προχωράμε. Πλάχο. Επόμενη γραμμή, ναι. Θέλω τα μάτσα. Τα είδαμε, ναι, τα είδαμε. Πώς μας φάνηκε ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είσαι. ΠΑΟΚ, πάντα. Ρε Φέδων, δεν ακούγεται, ρε. Άνοιξ τον λίγο, ρε. Άνοιξ τον. Μίλα ρε φίλε. Κονσέρβα να τον ανοίξει, άνοιξ τον. Φίλε λέει. Άνοιξ τον ρε Φέδων, άντε μας πήρε τα αυτιά. Για φίλε, μίλα. Ακούγομαι. Κάπως έτσι, ναι. Και έτσι. Ναι, λέγε. Τι τραγωδία είστε ρε. Λέγε φίλε ρε. Ακούγεται ρε παιδιά. Όχι, τώρα πάλι δεν ακούγεις. Πάλι δεν ακούγομαι. Πάρε σε διάλειμμα. Πάρε σε διάλειμμα. Πάρε σε διάλειμμα και φτιάξτε. Κράτα τον το φίλο. Πάρε σε διάλειμμα και φτιάξτε. Τι σχέση. Το μέσο άρρωστο. Δεν έχει σχέση. 60.000. Κάτσε ρε μάδα. Να μην μιλάμε καθόλου. Έλα, μα πρίξτε τα τάξη με τα υπολογιστήριά σα τώρα. Άντε. Έχει να κάνει 30 χρόνια sold out. Ναι, και ο άλλο πώ έκανε. Ένα 200. Ναι, φυσικά δεν μα είπε. 9.000 με το. Φυσικά δεν μα είπε που εκδόθηκαν 19.500 εισιτήρια για το Χαριλάο. Καλά και που σου δηλαδή τα διαρκέ πόσα είναι. Δεν μα είπε. 1.000. Άμπρα. Εγώ ξέρω το 10.000. Γιατί δεν μιλάς μωρέ, εμένα λες. Τα κολοεισιτήριά σας. Α, στην εκπομπή τα λες αυτά όμως. Ακόμα δεν είχες εξπερματώσει, δεν έκανες τελευταία φορά sold out και εσύ. Και εσύ ένα 200. Ο ΠΑΟΚ σε Βανκούβερ, 9.500 μέτοχοι. Καλά ρε, απίθανε. Θα μας πει τώρα για τα εισιτήρια ποιος. Ο Άρης, η Super League το λέει. Ο Άρης, που παίζω να πούμε σήμερα να πούμε με τον Εργοτέλη και έχω 20.000 κόσμο. 13.000 εισιτήρια. Όσο κόσμο είχα εγώ τον Εργοτέλη συγκίνει τον ΠΑΟΚ. 13.000 εισιτήρια. Τι πετώντας με αλεξίπτωτα ήρθες. Με αλεξίπτωτα ήρθαν οι άλλοι 7.000. Λέγε φίλε, θα μας πρίξουν αυτοί. Θα μας τα κάνουν Παόλο, λέγε. Δεν σου σταματάω. Ναι, ήρεμα. Έλα, τα μία σε λέμε. Άιντε βρε κουραστικέ, μωρέ. Εκείνο τον κόλλο δεν είναι. Άιντε κι εσύ, πάμε. Όχι, μόνο του ναι, το ναι το είδες. Και τον Κόκε, πιο μεγάλη κοιλιά τώρα αυτό που λέγε. Και τον Κόκε είδες. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε. 26. Άμα φτάσει 41 που είμαι εγώ. Την τσουτσού σου δεν τη βλέπεις. Γελάς, εσύ νομίζεις εγώ έχω κοιλιά. Δεν έχεις. Με κόβεις να έχω κοιλιά. Τι γελάς ρε, άχητε. Έλα, κλείσε πίσω. Άχητε από εκεί πέρα. Χωράμε, Δημήτρη. Όπως βλέπεις εμείς όταν λέει κάποιος και λέει Μαριανός κατά το άρι δεν το ρωτάω. Όχι, όχι. Αριανός εσύ. Κατάλαβες. Έλα, φίλε. Αυτός φάνηκε σε σερσερίστα. Σε σερσερίστα, 26 χρονών δεν έχει πράγμα. 20 είπε στην αρχή, μετά 20. 26, τώρα αυτός άμα γυναίκα για να δει γυμνή, μόνο σε βάφτισε. Αν βαφτίζουν κανένα κοριτσάκι θα έχει πάει να δει. Έλα, έλα, επόμενη. Θα βγουν και άχητη, τι να κάνουμε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Το είδες τον πέναλτι του Σίστα για τον πέναλτι. Τι φορά γελιά. Είδες προηγουμένως τον πέναλτι του Σίστα πέναλτι, το είδες. Ναι, ήταν πέναλτι φίλε. Ήταν πέναλτι. Πέρα φορές γυαλιά ρε. Και τι μιλάτε έτσι κύριε. Πάρε, γιατί φοράς γυαλιά. Δεν φοράω γυαλιά. Δεν έχεις μαλλιά στο κεφάλι σου. Το μαλλιά τι σχέση. Τα έχουν πάρει τα μαλλιά. Τα μαλλιά. Είσαι τρίπης από πίσω. Τι κάνω. Είσαι τρίπης από πίσω. Μάλιστα. Ναι, έχεις τέτοιο. Ακούς. Έχω AIDS, ναι. Ακούς. Ναι. Να σε βρεις ωραίο. Βλάκα τέτοια ώρα βγαίνεις και λες ότι αν πέρα τους είσαι. Και ο σπάζος θα είναι. Βλέπεις το Ιρακλή. Έλα βρε αυτιστικέ τώρα. Κόψε τώρα ρε φίλε. Έλα βρε καραγκιόζι τώρα εδώ πέρα πρωί πρωί. Τώρα θα κάνουμε διάλογο μαζί σου. Ακούσε. Τηλεόραση κλείσε. Χαμήλωσε τηλεόραση ρε βλάχο. Έλα. Λέγε. Τι γίνεται. Μια χαρά εσύ δεν γίνεται. Λοιπόν, καταρχάς θα πούμε να με παρεξηγούμαστε. Οι Αριανοί που είναι εκεί πέρα εκπροσωπούν τον εαυτό τους, δεν εκπροσωπούν τον Άρη. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Οπότε, σε ό,τι λέτε εσείς, δεν έχετε εσείς δίκιο. Φυσικά, τον εαυτό μας. Ποιος... Δεν έχετε δίκιο. Ποιος σου είπε, τον Άρη. Αριανό. Καταρχάς. Τι πράγμα. Κατά δεύτερον, τι να βρει. Κώστα, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στον τελικό που χάσαμε, ούτε πουθενά. Στα σούτια που πέσανε μεταξύ των Αριανών. Στα σούτια που πέσανε. Τα σούτια μεταξύ των Αριανών. Εσύ είσαι κότα που δεν τα ανέφερες καθόλου. Ποιος. Εσύ. Τι λες ρε. Ναι ρε φίλε. Εγώ τα ρε φίλε. Κάτσε λίγο ρε γιατί τρελάθηκα τώρα. Όχι, ρε φίλε. Κάτσε λίγο γιατί τρελάθηκα. Δεν μου λες ρε φίλε. Εσύ δεν
Έλα, δεν διαφωνείς με αυτά που είπα εγώ στην αρχή. Εσύ διαφωνείς με αυτά που είπα εγώ στην αρχή. Του παιδιάσου, τώρα μιλάω εγώ. Αντέρα κανένα κιός κλείσε ρε. Αντέρα κανένα κιός θα με πεις εμένα του παιδιάσου, βλάκα. Κλείστονα, κλείστονα ρε. Θα με πεις εσύ βλάκα, βλαμένε. Ένα χρονών έγινα βλάκα. Έχω να σπίσει τα μαλλιά μου στον Άρη. Βλάκα. Θα με πεις εσύ το παιδιά σου! Καταρχήν, hey. Ποτέ δεν είπαμε ότι εκπροσωπούμε τον Άρη. Χάσατε ένα κύπελο, δεν μας κλείσετε το. Δεν μας κλείσετε το σταθμό επειδή χάσετε το κύπελο. Επειδή ο προπονητής σας κοιμότανε και επειδή δεν πήρατε center for και πήρατε τον Αμαρόζο, δεν μας κλείσετε το σταθμό. Ποτέ δεν είπαμε εμείς ότι εκπροσωπούμε τον Άρη. Ναι, πείτε για τα σούτια που πέσανε, λέει. Στην κερκίδα των Αριανών. Αριανοί μεταξύ τους. Τίποτα δεν είδε. Δεν είδε τίποτα. Πραγματικά δεν είδα τίποτα. Τι? Να ρεμίσω λίγο. Ναι, πάνε γιατί. Ναι, ναι, πάνε ρεμίσει. Πάνε και έχει μια φρύση με κρύο νερό. Ρίξε το κεφάλι σου λίγο. Άκουνα, άκουνα. Το μικρόφωνο μαζί το πήρε. Πήρε το κλείστα. Πήρε οφελό. Λε το μικρόφωνο. Πήρε οφελό το μικρόφωνο. Το πήρε κακάσανα. Παλικάρια. Άρη πέρα στην πόρτα. Οδηγούσε άλλο με το μηχανάκι. Το πήρε παραμάζο. Με δείχνει βλάκα. Τι να κάνω δηλαδή. Πονάω. Καραγκούνη. Ο οποίο Καραγκούνη μου θυμίζει. Διανοητικό καθυστερημένο άνθρωπο ο οποίος φωνάζει και φτύνει. Έτσι έμαθανε. Έτσι έμαθε. Κάθε φορά να πέφτει σαν τη Μαϊμού και να σηκώνεται, να φωνάζει. Και ελεϊνός είναι. Πού να βάλω το πόδι, στο σβέρκο. Βάλω το στον κόλο σου, ξέρω εγώ πάνω το βάλω το πόδι. Τι να σε κάνανε φίλε, τράκαρες με το μηχανάκι εγώ σε πέρα. Στην τύπου κύριε δηλαδή. Το μαλάκα με κλώτσι στον ήχη το βλάκα να. Παιδιά στον αέρα είμαστε. Και επειδή είμαστε στον αέρα, τι έγινε. Καλά, καλά. Φέρε λίγο πάγο, ρε σκηνοθέτη. Που ήρθε ο Σαχουδάνης στο ξενοδοχείο και έφυγε όρθιος και όχι στα τέσσερα. Το κράτος είναι πρόβλημα. Όχι, κράτος. Όχι, κράτος. Όχι, κράτος. Όπως πήγε στην άκρη, να σου πει ότι δεν έλεγα τα άλλα. Μην μιλάς, μωρέ. Θα μιλάω. Φας καραμπάτσο, μην μιλάς. Θα μιλάω. Λέγε, φίλε. Δεν κατάλαβα. Κάτσε λίγο. Κάτσε, μπουγάτα. Πού το εντάξει. Δεν είδα τον Άρη να έχει αυτή τη μεγάλη πίεση και τα λοιπά. Όχι, τον είδα λίγο. Το τελευταίο 75-85 είχε πίεση. Χωρίς ουσία, πίεση χωρίς ουσία. Είχε πίεση. Πίεση χωρίς ουσία. Πολύ άνετα πίεση. Στο κέντρο να λάβουν. Έλα ρε Ζάκο τώρα, έλα ρε Ζάκο. Είχε ένα δεκάλεπτο. Με 15-80 λεπτά παίζανε τώρα. Άκου να δεις. Άσε τώρα. Τι πίεση με λες τώρα. Να ροποιήσω τα πράγματα. Με την ΑΕΚ προηγήθηκα, έχασα. Με τον Παναθηναϊκό προηγήθηκα, έχασα. Με τον Παναθηναϊκό προηγήθηκα, έχασα. Εφτάνει πια, διώξτε τον. Άσυχτη! Διώξτε τον! Παγκοκούλα! Τι γεννάτε ρε μπούφο! Σώθηκε στην πρώτη λεπτά γνωστή! Σώθηκα όμως ρε φίλε! Λαθεμέτες ρε! Αθασέρ, σώθηκα! Δεν πήγε λοιπόν! Ραπτόπουλε, Παγκοκούλα και τρέγκια! Θα σας πάω στο ξύλο να σας βρω και τους τρεις μαζί ρε! Και τους μασίστα! Δεν μου λες! Συμπλώντο! Σουγλάκο! Πώς θα ψωνίζει! Φίλε, εγώ από τώρα που με πήρες τηλέφωνο θα πάψω να κυκλοφορήσω. Και εγώ σταματάω, δεν ξαναλέω τίποτα γιατί φοβήθηκα. Τρέμω. Τώρα. Λεγιά. Ναι. Λάθε να μην δει, βλάκα. Έλα, κλείστε. Έλα, κλείστε. Ο Βαρούχας είναι ο παδός του Άρη. Άντε πάλι το Βαρούχα. Ο Βαρούχας είναι ο παδός του Άρη. Άντε πάλι, ρε. Καθηγητή διαιτησία είναι. Με τρελαίνει τώρα. Όταν λέει κατά του Άρη δεν το λες, βλάκα. Και τότε το λέω. Πότε είπε κατά του Άρη. Και τότε το λέω, Ζάχο. Είμαι τρελαίνει να πούμε. Σου λέω Βαρούχας. Είναι καθηγητής διαιτησίας. Ξαναρωτάω, εσύ το βλέπεις με κίτρινα γυαλιά. Ο άλλος θα σε πει που βγήκε ότι εσύ το βλέπεις με κίτρινα γυαλιά. Ζάχο. Και το είδες πέναντι. Μαύρα γυαλιά ακόμα. Δημήτρης, εγώ με εκεί με Βεριάρα. Μήπως είσαι και αδερφάρα. Έλα, κλείστορα.